Σε απόγνωση παραγωγή στην Αχαΐα, 100% η καταστροφή των οπωροκυπευτικών προϊόντων στη Δυτική Αχαΐα, όπου η θερμοκρασία τα τελευταία 24 ώρα έπεσε ακόμη και στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας όχι μόνο τις υπαίθριες καλλιέργειες, αλλά και τις προστατευμένες σε θερμοκήπια. Ζημιές υπέστησαν και τα ελαιόδεντρα. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες είναι 100%. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες, ό,τι έχει σχέση με οικοπευτικά. Για ελιές, για καρπό ελιάς είναι πάνω από 50%. Το κακό που είχαμε στις τελευταίες 10 μέρες, ότι είχαμε και ισχυρό βοριά, αν θυμόσαστε, πριν 10 μέρες. Έχουμε ξεριζωθεί πολλά δέντρα και έχουν σπάσει πάρα πολλές χλάρες ελιές. Δηλαδή έχουμε μεγάλη ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο. Και πλέον έχουμε και ζημιές σε καλλιέργειες μέσα θερμοκήπια, όπως είναι η πατάτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η πατάτα έχει καταστραφεί κατά 80% περίπου. Την ίδια ώρα που ο ΕΛΓΑ αρνείται να τους αποζημιώσει γιατί ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν την αποκομιδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Με τις πατάτες, τις υπαίθριες, δημιουργείται ένα θέμα που λέει ότι η ΕΛΓΑ καλύπτω μέχρι 31 Δεκάτου. Ο πάγος έπεσε 5 πρώτου. Δηλαδή δημιουργείται ένα θέμα χωρίς λόγο. Και το κακό σε όλη την ιστορία είναι ότι μας έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, πληρώνουμε υψηλά κόμιστρα και μας δεν, τώρα δεν μας καλύπτουν. Και μας αναγκάζουμε να γινόμαστε γυρολόγοι στον κάθε υποψήφιο να μας βοηθήσει. Είναι ανεπίτρεπτο όταν η χώρα το χειμώνα εισάει το 80% της πατάτας, το 20% καλλιεργείται και αυτοί που καλλιεργήσαν φέτος δεν θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν, να κουβεντιάζουμε αν πρέπει να τους δώσουμε αυτό που τους ανήκει. Όπως τονίζεται, θα πρέπει άμεσα να βρεθεί η χρυσή τομή με τον ΕΛΓΑ και να υπάρξουν οι έκτακτες αποζημιώσεις. Επιβάλλεται, δεν πρέπει να το κουβεντιάζουμε και ούτε πρέπει να γίνεται για λόγους ψήφου ότι εγώ τάδε υποψήφιος έχω καλύτερη πρόταση στην Υπουργή και να σας εξυπηρετήσω. Μια κοινωνία η οποία θεωρείται ότι είναι ανεπτυγμένη, η δημόσια διοίκηση δίνει τις λύσεις από μόνη της. Όχι ο κάθε ένας να το παίζει ότι είναι ο άρχοντας και ο αρχηγός του κάμπου. Γιατί δυστυχώς στο τέλος φτάνουμε να έχουμε συνέχεια τα ίδια προβλήματα και τα ίδια θέματα. Κινήσεις έχουν γίνει πάρα πολλές. Έχουμε πάει και στον ΕΛΓΑ που είναι ο κατακύριο υπεύθυνος, έχουμε πάει στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ που μία μας τα λέει έτσι, μία μας τα λέει αλλιώς, δεν καταλαβαίνουμε πώς κινείται. Έχει γίνει και από τον Περιφερειάρχη και Χωνσταντινή Χαρκιά από τον ΕΛΓΑ και από το Υπουργείο Γεωργίας και έχει κανονίσει και συνάντηση με τον ΕΛΓΑ να δούμε τι λύση θα βρεθεί. Πότε είναι η συνάντηση με τον ΕΛΓΑ? Μπορεί να είναι και σύντομα, δηλαδή αυτή η κίνηση γίνει από χτες, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σήμερα και αύριο, δεν έχω ενημέρωση.